τη σειρά των ημερών αυτών και εφόσον στις δύο Κυριακές του Σεμά και των Μυροφόρων η Εκκλησία απέδειξε ότι ο Χριστός ανέστη, δεν εκλάπη δια των μαρτύρων αυτών οι οποίοι ευρέθησαν εκεί και μεν σε εμάς υψιώθη να βάλει στον τύπο των ήλων το χέρι του, εδώ μυροφόρε να ειδούμε τον πάθον κενών και να μιλήσουν με τον άγγελο ότι ο Χριστός ανέστη, δεν εκλάπη. Έπειτα από τις δύο λόγω μαρτυρίες αυτές και την προσπάθεια της Εκκλησίας να επιστρατεύσει αυτό το μάρτυρας για να αποδείξει την Ανάσταση του Ιησού, διότι είναι απαραίτητο στοιχείο, εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ούτε εμείς θα αναστηθούμε, θα μας κρατήσει ο Άδης κάτω, όπως λέμε. Όταν έκαμε την προσπάθεια αυτή και μετά την προσπάθεια αυτή, κάνει τώρα μία άλλη προσπάθεια σε μία σειρά Κυριακών να μιλήσει και να αποδείξει και τη θεότητα του Ιησού. Διότι πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν την Ανάσταση του Ιησού και άλλοι αμφισβητούν και τη θεότητα του Ιησού. Άλλοι δεν τα αμφισβητούν και τα δύο. Διότι τον Χριστό τον εκλαμβάνουν μόνον ως άνθρωπον, όχι και ως Θεόν. Όμως η ζωή του Χριστού είναι τέτοια που αποδεικνύει και τα δύο, και την ανθρωπότητα του Ιησού και τη θεότητα του Ιησού. Διότι όταν ένας τρώγει, ο Θεός δεν τρώει, ο άνθρωπος τρώει. Ένας κοιμάται, ο Θεός δεν κοιμάται, ο άνθρωπος κοιμάται. Όταν δακρύζει, όταν ρωτάει, όταν αγωνιά, όταν προσεύχεται, αυτά είναι της ανθρωπής φύσεως εκδηλώσεις. Αλλά όταν περιπατεί επί της θαλάσσης, όταν ανοίγει τάφη, όταν διώχνει δαιμόνια, όταν φτιάχνει με λίγο σάλιο, φτιάχνει μάτι, αυτή είναι της θεϊκής του φύσεως. Το Ευαγγέλιο είναι χωρισμένο μέσα σε δύο κατηγορίες. Ομιλεί για την ανθρωπίνη φύση του Ιησού, αλλά ανθρωπί ομιλεί και για τη θεϊκή φύση του Ιησού, για τη θεία φύση του Ιησού. Γι' αυτό, όπως σας έλεγα κάποτε άλλοτε, ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, έλεγε: «Ωραίο τα θαύματα και ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη και ούκαρνο με την ανθρωπότητα». Βλέπω δηλαδή τα θαύματα που κάνει ο Χριστός και ανακηρύττω και λέγω ότι το Θεό. Βλέπω όμως και τα πάθη του, ότι σταυρώνεται, ότι κλαίει, ότι αγωνιά, ότι ερωτά κλπ. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι και άνθρωπος. Η ζωή λοιπόν του Ιησού αποδεικνύει ότι είπε και Θεός. Τα έργα τα οποία έκανε απέδειξε ότι ήταν θεϊκά. Δεν μπορούν τα έργα αυτά να τα κάνουν άνθρωποι απλοί. Αλλά έπρεπε αυτός που τα έκανε αυτά να είναι και Θεός. Διότι λοιπόν η θεότητα του Ιησού είναι απαραίτητο στοιχείο. Πίστεως για να γνωρίσει ο άνθρωπος και να σωθεί, γι' αυτό λόγω στη σειρά αυτών των Κυριακών θα γίνει των Χριστών θαυματουργούντα υπερανθρώπος. Γι' αυτό επισύρει, την ερχομένη Κυριακή παραδείγματι, επισύρει από τη ζωή του Χριστού από το Ευαγγέλιο και παρουσιάζει ένα γεγονός το οποίο πράγματι αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Είναι ένα περιστατικό το οποίο αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πέμπτο κεφάλαιο του. Η θεραπεία ενός παραλύτου, ο οποίος επί πολλά χρόνια είπε παράλυτος και έγινε καλά απλώς με ένα λόγο του Ιησού. Στη συνέχεια την άλλη, την παραπάνω θεωρητήν, θα τον δούμε τον Χριστό να θεραπεύει μίαν παράλυτον γυναίκα
Η παράλυτος αυτή γυναίκα ήταν στην ψυχή παράλυτος. Πέντε άντρες είχε και ο έκτος της είπε δεν είναι δικός της. Και μέσα σε μια συζήτηση μόνο τη μετέβαλε. Της άλλαξε τη ζωή. Και έγινε η ποτέ σκοτεινή λεγόμενη, έγινε η νυν Αγία Φωτεινή. Στο πέμπτο λοιπόν κεφάλαιο του Ιωάννου, από στίχος 1 και κατωτέρω, αναφέρεται το εξής περιστατικό. Μετά αυτά, είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανεβαίνει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμ. Έστει δε έντες Ιεροσαλήμης, επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντως το ασέχουσα. Αυτή η κολυμβήθρα σήμερα κοίταται η Σερίπια, είναι μάλλον υπό την επίρρεια των καθολικών, διότι για να εισέλθει κανείς εκεί να πάει, θα περάσει από είσοδο καθολικών και από μοναστήριο το συμπίν καθολικών. Όμως υπάρχουν τα ερήπια που έχουν τεραστίους συγκροτήματος, ως φαίνεται, και από τα μάρμαρα, από τις πλάκες, από το βάθος, από την όλη διασκευή, δείχνει ότι κάτι σοβαρό ελάγγανε χώρα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει εκεί και λέγει το εξής. Η κολυμβήθρα αυτή έκανε ένα θαύμα. Ακούστε τι. Εν τάφτες, τις στοές αυτές, τις καμάρες αυτές, εν τάφτες, κατέχει το πλήθος πολλοί των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση και περίμεναν κάποτε να κινηθεί το νερό. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε ενδικολύθρα και ταράσετε το είδο. Πνεύμα αγαθών κατέβαινε και ταράσετε το είδο. Εούν πρώτο εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος, υγιής εγίνεται οδήποτε κατήθεται νοσήματα. Και όποιος κατόρθωνε πρώτος να μπει μέσα στο νερό αυτό, το οποίο προελούγου φέρει είχε ταραχθεί από τον άγγελο, από οποιοδήποτε νόσημα. Και αν κατήθεται ο ασθενής αυτός, θα γίνεται καλά. Γι' αυτό λέμε ένα μέρος ή ένα προσκύνημα ή έναν άγιο ότι είναι λέει κολυμβήθρα του Σιλοάμ, διότι θεραπεύει οποιοδήποτε νόσημα. Δεν μπορούσε να πει ότι είναι βαρύ νόσημα αυτό και δεν θα το μπορέσω. Οτιδήποτε νόσημα. Η κολυμβήθρα αυτή ήταν τύπος της μη κολυμβήθρας. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο άνθρωπος οποιοδήποτε αμάρτημα και αν έχει κάνει, είτε γνώση είτε αγνία πρώτου βαπτίσματος, το βάπτισμα το καθαρίζει. Γι' αυτό οι πρώτοι χριστιανοί που ήκουαν το κήρυγμα του Χριστού ανέβαλαν το βάπτισμά του. Κοίταγαν να βαπτιστούν οι δυνατόν τελευταία. Τα έπαιζαν βέβαια μαύρα κόκκινα, γιατί δεν ήξεραν πότε θα πεθάνουν. Όμως ο λογισμός τους με βάση την πίστη ότι το βάπτισμα τον άνθρωπο τον κάνει καινούργιον, ανέβαλαν όσο μπορούσαν το βάπτισμά του. Όμως η Εκκλησία έχει θεσπίσει να βαπτιζόμεθα νήπια, αφενός να απαλλασσόμεθα από το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, αφετέρου δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε. Και αν κάποιο συμβάν έκτακτο, και μάλιστα στις ημέρες μας, στους καιρούς μας, τόσο της μόδας έγινε ο θάνατος και δεν ξέρεις πώς φεύγει ο άνθρωπος σήμερα από τον κόσμο, θα ήταν ακόμη επιβεβλημένο ο άνθρωπος να βαπτίζεται αμέσως μόλις γεννηθεί. Δεν ξέρει πότε θα φύγει του κόσμου του δικιά, θα φύγει αλάθος, χάνεται ολοκληρωτικός. Εδώ λοιπόν ήταν ένας τύπος της κολυμβήθρας της σημερινής, η οποία οποιοδήποτε αμάρτημα θα το καθάριζε. Βέβαια εμείς είμαστε νηπιοβαπτισμένοι,
και έχουν σχέση με ένα άλλο βάπτισμα, το δεύτερο λεγόμενο βάπτισμα, είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Αυτό είναι ένα βάπτισμα μετά το βάπτισμα και μια χάρη μετά την χάρη. Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ζήσει και να μην αμαρτήσει. Μα με το μάτι, μα με το χέρι, μα με το στόμα, μα με τα αυτή, μα. Είναι χίλιοι τρόποι που μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει. Εν λόγω, εν έργο, εν διανύα. Διότι λοιπόν, ούζησε και άνθρωπος και ούχα αμαρτήσει. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπο να ζήσει μια ημέρα, όπως έλεγε χθες ο Ιώβ στο βιβλίο του έρταζε, και να μην είναι αμαρτωλός. Εθέσπισε ο Χριστός μας, όπως σας είπα σε προηγούμενο μάθημα, ανήμερα το βράδυ της Αναστάσεως το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και από τους πατέρας μας, τους Αγίους, το βάπτισμα λέγεται, το μετάνοια και εξομολόγηση λέγεται δεύτερον βάπτισμα. Και μάλιστα αν κάποιος εγκατανοίξει, εξομολογηθεί και κλάψει και δακρύσει, λέγει ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό. Είναι σαν να ξαναβαπτίστηκε. Καθαρίζει ο άνθρωπος τις αμαρτίες δια της μετανοίας εξομολογήσεως του εταίρου αυτού βαπτίσματος, οποίοι έγιναν μετά το βάπτισμα. Γιατί όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει και φτάνει σε μια ηλικία 6, 7, 8 ετών κλπ, αρχίζει τις αμαρτίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος και πρέπει να έρχεται σε εξομολόγηση. Κάνε πολύ άσχημα οι γονείς που τα παιδιά τους δεν τα πάνε στον εξομολόγο από 5 χρονών. Σήμερα είναι πανούργα τα παιδιά. Πανούργα. Με τα μέσα τα οποία τους διαθέτουμε εμείς στο σπίτι, στο περίπτερο, στο σχολείο, στο δρόμο κλπ, τα παιδιά έχουν μια πρόοδο τουλάχιστον κατά 10 χρόνια. Μπορεί ένα παιδάκι 5 ετών να σου μιλάει σαν ένα παιδί του παλιού καιρού 15 ετών. Και να ξέρει πράγματα και να έχει μπει στις πονηρίες της αρκώς του κόσμου και του σατανά κατά 10 χρόνια γρηγορότερα. Και αν οι πατέρες λέγουν από 6 χρονών, μα τότε δηλαδή, να εξομολογούν τα παιδιά, σκεφτείτε σήμερα. Είναι πονηρά διαβολεμένα από τα γενεθάσια τους. Και έχουν την ανάγκη από το πετραχύλι για αυτά. Μην ακούτε που λένε αγγελάκια, είναι διαβολάκια με όλη τη σημασία της λέξης. Εδώ λοιπόν λέγω, δείχνει καθαρά αυτόν τον τύπο. Εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα υπάρχουν και άλλους κολυμβήθρες, όμως αυτή έχει πολλά περιστατικά να επιδείξει. Εν πάση περιπτώσει, πολλούς κόσμος είχε. Τώρα βέβαια ήταν και κόσμος ο οποίος έφερε ασθενείας που ήταν δύσκολο να κινηθεί. Το να έχω κάτι στο μάτι μου, όμως να έχω καλά τα πόδια μου, μπορώ να πηγήσω μέσα. Να έχω κάτι στο δαχτυλίδι μου, στο χέρι μου, αλλά να έχω καλά τα πόδια μου, μπορώ να πηγήσω μέσα. Αλλά να έχω άσχημα τα πόδια μου, πώς θα πηγήσω μέσα, αν κάποιος δεν με πάρει. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα περιμένει, ας περάσει ο κύριος Τάδε τώρα που χτυπήθηκε το νερό, ποιος δίνει τη θέση του. Κανένα δεν τη δίνει. Με τα σκληρή εμείς δεν δίνουμε τίποτα. Γι' αυτό εδώ παρουσιάζει τώρα έναν άνθρωπο που πάλευε εκεί 38 χρόνια ολόκληρα. Έμενε και περίμενε. Δεν ήταν ορισμένη εδώ η ώρα να πείτε ότι ξέρετε 12 με μία θα λάβει χώρα με αυτό. Όχι. Όταν ήθελε το αποτύχελε. Μεσημέρι ήταν, μεσάνυχτη ήταν, πρωί ήταν, απόγευμα ήταν. Δεν είχε. Και κατά συνέπεια του όλοι στεκόσατε εδώ που λένε με το πιστό του δεχτήρι που λένε. Ποιος θα βουτήξει μέσα πρώτος. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί πέρα. Και μάλιστα για τους ανθρώπους που είχαν ανιάτους ασθενείας. Και θα σας λέω δεν θα έφτανα για πονοκέφαλο εκεί. Αλλά θα έφτανα για σοβαρά αμαρτήματα, για σοβαρές ασθενείες. Και αντιλαμβάνεστε τι θα γίνεται. Λέγει λοιπόν και αυτό μια λεπτομέρεια τώρα εδώ πέρα. Τι βλέπεις λέει άνθρωπος εκεί, 38 έτη έχουν δι' ασθενεία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενο, ο Ιησούς κατά κείμενο, και γνούς ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιείς δεν είστε. Χριστός μας, σαν Θεός, επεσκέφθη το μέρος εκείνο και γνώριζε ότι ο παλαιότερος εν ασθενεία που περιμένει εκεί είναι αυτός. Και πήγε σε αυτόν, δεν πήγε στους άλλους.
Και του έθεσε βέβαια ένα καλά παράξενο ερώτημα. Εδώ, για να έχει ένας 38 χρόνια άριστος και μάλιστα παράλυτος, γιατί παρακάτω βγαίνει ότι έφτασε σε παραλυσία λόγω της αμαρτίας. Έζησε δηλαδή ζωή εξόλους και προόλους, όπως τα λέγαμε. Και έφτασε εις παραλυσία. Και έχει 38 χρόνια τώρα πληρώνει το φόρο. Πόσο τον θέλει να βάλουμε για να κάνει αυτές τις βρωμίες ώστε να φτάσει σε παραλυσία? Βάλουμε και 20, 22, 25. Πόσο στα 38 θα φτάσεις 60 τόσο ετών άνθρωπος. Να κάτσει εκεί στο ρούστιο, στην υγρασία μέσα εγκαταλελειμμένος από τους ανθρώπους, πόσα ήταν, πόσο θα δείχνει, θα την αδείχνει, θα δουλεύει ακόμα 90 ο άνθρωπος αυτός. Και θα είχε ασφαλώς πολυφαδιάσει, όπως λέμε. Να πηγαίνει τώρα ένας νεαρός 30, 32, 33 ετών, και να του λέει, θέλεις συγγενέστε, πώς έπρεπε να τύχει. Έπρεπε να διέψει ο άνθρωπος, έπρεπε να κλωτσίσει, να σοκαριστεί, γιατί είναι ανακόλουθος κατά την λογική μου. Είναι καθαρός ηρεμία. Τι είσαι εσύ που με ρωτάς αν θέλω να γίνω καλά? Και τι δουλειά κάνω εδώ πέρα τόσα χρόνια αν δεν ήθελα να γίνω καλά? Είναι παράξενο το ερώτημα. Αλλά αυτά τα νευράκια και αυτούς τους εγωισμούς τους έχουμε στην αρχή. Όταν ταπεινωθούν όμως και μας δημήσει κάτω η ασθένεια, κάποιο περιστατικό, ταπεινωνόμεθα. Διότι την απάντηση που έδωσε αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν είχα τη δύναμη να του δώσω, ομολογώ. Αυτός απήντησε σαν να ήταν φυσική ερώτηση, σαν να αναγνώριζε εν το προσώπο αυτού του ανθρώπου που τον εκκλησίαζε ότι θα μπορεί κάτι να με βοηθήσει, κάτι να μου κάνει. Του μίλησε πολύ φυσιολογικά. Κύριε, κύριε, άνθρωπον που κέχω είναι όταν ταραχτεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθρα. Είναι παράλυτος. Αν με πιάσει κάποιος να με βάλει, δεν θα μπορέσω να πάω ποτέ. Ενώ δε εγώ έρχομαι εκεί που κάνω κι εγώ να κουνηθώ να πάω, άλλος προαιμού κατεβαίνει. Και πάλι θα μένω. Καταλαβαίνετε δηλαδή την αγωνία και την πικρία που αισθάνθη αυτός ο άνθρωπος αυτά τα χρόνια εκεί. Εκεί είδε την απειότητα του κόσμου. Εκεί είδε την ψευτιά και την αδιαφορία του κόσμου. Διότι όταν πήγε φερπή σήμερα ένας νεαρός που έχει το μάτι του, που έχει το χέρι του, κάποια άλλη ασθένεια και τον βρήκε το γέροντα εκεί, συζήτηση σάγινε, φυσικό είναι αυτό, Έχεις πολύ καιρό εδώ γέροντα? Τι να πούμε, έχω 10 χρόνια. 10 χρόνια. Και ακόμη δεν πήγες. Πού να πάω, παιδί. Μα την αρχή τι σε νοιάζεσαι? Ή να γίνω καλά και εγώ θα καθίσω να σε βοηθήσω. Τέτοιες υποσχέσεις. Πήγαινε άλλος. Πόσο καιρό είσαι? 15 χρόνια. 15 χρόνια. Και δεν βρέθηκε άνθρωπο να σε βοηθήσει. Εγώ τι σε νοιάζει. Γινόταν καλά και αυτός τι έφευγε. Κάτσε να για το γέρο. Όταν ο άνθρωπος τηγανίζεται στο ίδιο τηγάνι με τον άλλον, τον πιστεύει. Όταν βγει από το τηγάνι αυτός, τον ξεχνάει τον άλλον. Θυμόσαστε στο Δανίλ, όταν ήταν φυλακή με τους δύο, τον αρχιστοποιό και τον αρχινοχώ του Φαραώ. Τι λέγανε εκείνοι? Να βγούμε εμείς και τι σε νοιάζει. Αλλά λέει, θυμηθείτε με απάνω στο παλάτι που θα πας. Εσύ του λέει ο αρχινοχώς, θα ξαναπάς. Στη θέση σου που ήσουν πρώτα κοντά στο βασιλιά. Εσένα θα σε φάνε τα πουλιά επάνω, του λέει, στο ξύλο. Εσύ θυμίσουμε. Πού να τον θυμηθεί? Δεν τον θυμίθηκε. Έπρεπε να γίνουν έπειτα άλλα ιστορικά γεγονότα κλπ. Για να αναζητήσουμε κάποιον που ερμηνεύει τα όνειρα όταν είδε τα όνειρα των Ισχνών Αγελάθων και των Παχαίων και όταν είδε τους Στάχης, αν θυμίστε, από τα σχολικά κρανία ακόμη που μάθαμε. Τότε τον εθνή, βιβερότερα τον άφησε μέσα. Γι' αυτό πολλές φορές καλά κάνει ο Χριστός και δεν μας βγάνει και εμάς από το καμίνι. Γιατί ξεχνάμε τον πόνο του άλλου, ξεχνάμε την ανάγκη του άλλου και περιμένουμε
Τι να πω ότι περιμένουμε. Δεν πρέπει να πω τι περιμένουμε. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός παραπονέθη ότι δεν έχει άνθρωπο. Ξέρετε τι άλλη αλληγορική σημασία έχει αυτό το περιστατικό. Ο παράζητος άνθρωπος είναι όλοι οι ανθρωπότες, η οποία κοίταται παράλυτος, μη έχουσα άνθρωπον βοηθών. Και ήρθε ο Χριστός, έγινε ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος, να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και οι άνθρωποι δεν τον δέχονται ως βοηθών των Χριστών. Δεν τον δέχονται ως σωτήρα των Χριστών, ως λυτρωτή των Χριστών. Γι' αυτό το βλέπετε, εορτάζουν το Πάσχα, αλλά δεν ζουν το Πάσχα. Εορτάζουν το Πάσχα, αλλά δεν θέλουν τίποτα με αυτόν σχέση που έκανε το Πάσχα και έδωσε τη χαρά του Πάσχα και ελευθέρωσε τον άνθρωπο και τον βοήθησε και υλικός και πνευματικός των κόσμων τούτο. Ναι. Κοίταται όλοι οι ανθρωπότητες, λέγω, εν το προσώπο αυτού του παραλίτου εδώ, άνθρωπο νύχτα. Ξέρετε, ακόμη αυτό έχει μια άλλη ειδική διδασκαλία. Πολλοί άνθρωποι μένουν στην αμαρτία και παραμένουν στο στραβό δρόμο διότι δεν έχουν άνθρωπο. Διότι δεν έχουν άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι έφτασαν να κοίτονται παράλληλοι ψυχικώς στον κόσμο εξαιτίας μη εχόντων ανθρώπων. Δεν είχαν άνθρωπο. Μα πώς είχε τη μητέρα του, είχε τον πατέρα του, αυτός, αυτοί, πώς κατήντησαν έτσι. Καλύτερα να μην τους είχανε. Γιατί πολλά παιδιά έχουν τέτοιους γονείς που καλύτερα να μην τους είχανε. Ξέρετε τι λέει ο Θεός Χρυσόστομος. Λέγει το εξής. Άνθρωπος λέγει, χωρίς προστάτη, χωρίς άνθρωπο, βοηθών, άλλο το σώζεται, άλλο το απόλυται. Άνθρωπος όμως με κακόν οδηγό, θετικά χάνεται, θετικά απόλυται. Πήγα να μιλήσω κάποτε στον Άγιο Νικόλα της Καλυθέας. Μιλούσα εκεί 6-7 χρόνια. Ήταν καλοκαίρι και στην πλατεία πλαθμένος μπήκε μία κυρία μέσα με μία κοπελίτσα 16 ετών που την είχε με την πιλότα της και με το σουτιέν της. Και πήγε αυτό το διαβολάκι και κάθισε μπροστά, δεξιά, ήταν ο οδηγός, η πρόλεη, δεξιά είναι η ρόβα και είναι ένα, πρέπει να σας το πω, της ρόβας, πώς το λένε αυτό, που τη σεπάζει, στο φτερό εκεί, και κάθισε εκεί επάνω. Τι την ήθελε αυτή τη μάνα που την είχε. Εγώ το γνώμη, χωρίς μάνα όρφανο, υπήρχε εκδοχή να σωθεί αυτό. Μάθετε. Δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι. Εδώ ο Διογέρης έψαχνε το μεσημέρι με το φανάρι να βρει άνθρωποι. Λέει, δάσκαλε, δεν βλέπεις ανθρώπους. Έχει, λέει, ανθρωπομόρφους ανθρώπους. Ανθρώπους στην πραγματικότητα. Είναι λοιπόν και είπε και είναι και θα είναι δυστυχώς, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν, έτσι ανθρωπότης, παράλληλος. Σήμερα είτε είναι σπίτια, είτε δεν είναι, είναι σαν να μην είναι. Είτε είναι οικογένειες, είτε δεν είναι, είναι σαν να μην είναι. Υπάρχει τόσο πνευματική παραλυσία που καλύτερα να μην υπήρχαν. Και έχουν ανάγκη από άνθρωπο. Είτε γονεύς είναι, είτε κάποιος γνωστός είναι, είτε ο διδάσκαλος, είτε ο κλήρος, είτε κάποιος. Να μιλήσει στους ανθρώπους αυτούς πώς έχει το θέμα της υπαρξιός του στον κόσμο τούτο. Καημένος αυτός παραπονείται, κύριε μου, του λέγει, με ρωτάς αν θέλω την υγειά μου, αλλά άνθρωπο μου έχω. Δηλαδή, τι λέμε άνθρωπο. Δεν υπάρχει παράδειγμα, αγαπητοί μου, να σου το πω με λίγα λόγια. Δεν υπάρχει παράδειγμα. Θέλουμε ανθρώπους με παράδειγμα. Θέλουμε μητέρα με παράδειγμα. Με λέει το κορίτσι να μην καπνίσει, αλλά να μην καπνίζει και αυτή. Θέλουμε τον πατέρα με παράδειγμα. Παιδί μου να διατηρηθεί να κάνεις, αλλά να μην τον πιάνει και αυτόν να έχει φιλενάδα και τη μάνα του να την έχει κλείσει έξω. Καταλάβατε. Δεν να πιάσει το χαρτί στο χέρι σου κακό, αλλά να μην παίζει και ο ίδιος. Παιδί μου στην εκκλησία, αλλά να πηγαίνει και αυτός. Έχει να διαβάζει την εφημερίδα και να ακούει από το ραδιόφωνο. Θέλουμε παράδειγμα. Ανθρώπους με παράδειγμα δεν έχουμε σήμερα.
Και αυτό είναι το φοβερότερο γεγονός. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, περισσότερο θέλει να βλέπει και λιγότερο να ακούει. Είναι χορτασμένος από λόγια. Θέλει αυτό που λέω εγώ, το κάνω, το κάνω. Αυτό το θέμα. Θα ακούσει, αλλά θα ήθελε να ξέρει και τη ζωή μου. Αν αυτά τα οποία εγώ κηρύττω, θα πράττω. Τότε είμαι ο ποιήσας και διδάξας και ο λόγος μου περνάει. Εάν πληροφορηθεί όμως ο άνθρωπος ότι εγώ που κηρύττω αυτά, όχι δεν τα κάνω αυτά, αλλά ένα δεν κάνω, θέλω όλα. Γιατί ο άνθρωπος για να αποκτήσει ένα όνομα χρειάζονται πολλές πράξεις. Για να το χάσει το όνομα και με μία κακιά το χάνει το όνομα. Είναι προσοχή μεγάλη. Είναι επιστήμη επιστημών. Το να είσαι άνθρωπος, να μπορέσεις να κρατήσεις με το λόγο σου, με τη συμπεριφορά σου, με την ανεκτικότητά σου, με την αγάπη σου, με το πορτοφόλι σου, με την πλάτη σου, να κρατήσεις και έναν άλλον παράδειγμα. Διότι αν κοίταται η ανθρωπότητα σε παραλυσία πνευματική, αυτό οφείλεται διότι οι άλλοι εμείς από την πλευρά μας δεν είμεθα άνθρωποι οι κατάλληλοι που μπορούμε να κρατήσουμε των αδυνάτων τα ασθενήματα, που λέει, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζουν. Διότι έχουμε μια μυθική υποχρέωση, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δεν είναι εγώ κλείς την πόρτα να πάμε μέσα και άσε τον κόσμο να βγάλει τα μάτια του, όπως λέμε εμείς. Όχι, αγαπητέ μου, έχεις ευθύνη. Όταν υπήρχε αγιά στο διπλανό σπίτι, δεν πας μέσα. Γιατί όταν η αρκούδα χορεύει στο γείτονα, θα έρθει και στο δικό σου. Έτσι δεν είναι? Πώς θα πεις θα πάω μέσα? Δεν πηγαίνεις μέσα, ενδιαφέρεσαι καταλήλως και βγαίνεις έξω και κοιτάζεις να προλάβεις μια κατάσταση. Αυτός παραπονείται ότι επί 38 χρόνια ολόκληρα δεν βρέθηκε άνθρωπο να το βοηθήσει. Πώς φαίνεται, δεν θα είχε και δικούς του ανθρώπους. Ή κι αν είχε, τον βαρέθησαν. Γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς σε νοσοκομεία, ανίατα κλπ. Δεν έχουν ούτε μία επίσκεψη από τους ειδικούς των. Τους έχουν εγκαταλείψει τελείως. Ούτε δεν παρουσιάζονται ως ενδιαφερόμενοι ήθελε εκεί, μήπως τους υποχρεώσουν οι υπηρεσίες να τους πάρουν ήδη στο σπίτι. Γιατί είναι ανίατος σε ασθένεια, δεν μπορούν να τον κρατούν εδώ πέρα. Τι θέση αυτή να την πάρει κάποιος άλλος που υπάρχει εκδοχή να γίνει καλά. Και δεν παρουσιάζεται κανένας. Και καταλαβαίνετε τώρα το τι γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτού και γενικότερα μέσα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν το παράπονο το οποίο διατύπωσε στο Χριστό μας, ο Χριστός θα σοβαρός υπόψη και το ανέλαβε υπευθύνη. Λέει, οι δύο άνθρωπες. Γι' αυτό εγώ είμαι ένα άνθρωπος, Θεός Ον, για να βοηθήσω τον άνθρωπο. Και θέτει αμέσως σε εφαρμογή την παντοδυναμία του και την αγάπη του. Να αντιστάσει όμως, για αγωνιστή. Για κάνε τη δυστυχία σου, για κάνε την προσευχή σου, για πρόσεξε τα μάτια σου. Αυτό που εξαρτάται από σένα. Τι εξαρτάται από σένα να γλιτώσεις τα αντικείμενα του σπιτιού, να τα φυλάξεις από τη σκόνη, να τα φυλάξεις από ένα ανεμόβρο. Τι εξαρτάται από σένα? Να κλείσεις τα παράθυρα. Αν άλλον, πήγε σε αυτόν που ήξερε ότι πολύ χρόνο είχε. Γιατί δεν πήγες γρηγορότερα, κύριε? Έχεις 3 χρόνια εδώ, γύρω-γύρω. Γιατί δεν πήγες γρηγορότερα? Εδώ διδάσκει ότι ο Θεός έρχεται τον καθένα στην ανάγκη του, στην περιστασή του, στην καταστασή του, την ώρα που θα πρέπει. Πρέπει να οριμάσει ο κάθε άνθρωπος κάτω από τον πόνο, κάτω από την αρρώστια, κάτω από το πένθος, κάτω από την αμέχεια, κάτω από την αναδουλειά, κάτω από την εγκατάλειψη, να οριμάσει ο άνθρωπος. Αυτά είναι παιδαγωγικά μέσα. Είδατε, λέει, βάλτε επιθέματα μερικές ημέρες και να έρθει. Τώρα δεν το ανοίγει γιατρέ. Δεν το ανοίγουμε τώρα. Θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Να οριμάσει. Και κάθεσαι τώρα με υπομονή εκεί πέρα και βάζει επιθέματα για να δημιουργήσει μια κατάσταση κατάλληλη να μπορεί να δεχτεί χειρουργική επέμβαση. Πρίσετε το δόντι. Θα πάρεις αυτά τα αντιβιωτικά και όταν φύγει το πρίσιμο θα έρθεις να επιληθούμε. Δεν επεμβαίνει τώρα όπως είναι.
έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχουμε θάνατο. Αν πρισμένο λόγι, βάλουμε χέρι κάτι να κάνουμε, να το βγάλουμε κλπ. Αν εμείς εδώ έχουμε τόσα παραδείγματα, δείχνει ότι χρειάζεται η υπομονή κάτω εκεί. Να περιμένω. Τι ήταν αυτή η υπομονή, λένε, να έχεις υπομονή. Τι ήταν αυτή η υπομονή, εσκέφτης ποτέ σου, τι του συνιστάς και ξέρει αυτός τι του λες. Είναι σύνδετος η λέξη υπομονή. Υπομένω. Μένω υπό. Υπομονή. Μένω υπό. Πού υπομένει. Πώς με πιέζει τα περιστατικά, τα γεγονότα, ο πόνος, η ορφάνεια, η αναδυλιά. Με πιέζουν και εγώ μένω. Εκεί κάτω. Πλύνεται ο άνθρωπος. Πώς λέγεται το ελαιοτριβείο στην καθαρόλουσα. Ελαιοθλιπτίον. Τι κάνει. Θλίβει. Θλίβει. Την ελιά το βγάλει το λάδι. Αν δεν τη θλίψει, αν δεν τη σκύψει, δεν βγάζει λάδι. Έτσι ακριβώς είναι τη ζωή του ανθρώπου. Και αν πολλές φορές παρακαλούν, και αν πολλές φορές προσευχόμεθα, μα απάντηση δεν παίρνουμε, δεν πρέπει να πάρουμε ακόμη απάντηση. Είναι έτσι τα πράγματα που λένε ήρθε η ώρα η κατάλληλος ακόμη. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Χριστός μας ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε οριμάσει και του χρειαζόταν ακόμη και ακόμη και ακόμη, πήγε στην κατάλληλη στιγμή εκείνη που ήδη είπε έτοιμος για χειρουργική επέμβαση, όπως τα λέγαμε, και είδε τα αποτελέσματα. Κύριε λόγη, άνθρωπο μου που έχω, έχεις το κουράγιο έπειτα από 38 χρόνια που ακούς τα ψέματα και τις υποσχέσεις του κόσμου, έχεις το κουράγιο, άνθρωπέ μου, να μιλάς τόσο φυσικά, σαν να μην πειράζεσαι από την ανακόλουθο αυτή ερώτησή μου. Αυτός είναι ο καλλιεργημένος άνθρωπος. Εμείς δεν την έχουμε αυτή την καλλιέργεια. Είναι εις βάθος καλλιέργεια. Είναι εις βάθος καλλιέργεια αυτή. Από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος, αν έχει προχωρήσει στο χριστιανισμό. Αν μπορεί να αμεχθεί τα παράξενα. Γιατί αυτή είναι παράξενος ερώτηση. Και μπήκε σε αυτό στην μέχρι. Διότι είχε καλλιεργηθεί εις βάθος. Δεν βλέπει τίποτα στο χέρι του, καμία τσάντα, τίποτα χειρουργικά εργαλεία ή άλλα ιατρικά να τον λάβει για ιατρό. Απλώς είναι ένας άνθρωπος. Τι να φανταστεί τώρα, τι είναι αυτός πίσω. Όμως του λέει και αυτό, τι του συμβαίνει, χωρίς να συμβαίνει τίποτα παρακάτω. Τότε λοιπόν ορίμασε. Και ο Θεός, όταν βλέπει πρώτη ώρα, θα τον δει στο Θεό εκεί που δεν το περιμένει. Διότι αν έρθει ο Θεός εκεί που είναι η φυσική εξέλιξη του πράγματος, δεν φαίνεται ο Θεός. Ο Θεός θα φανεί εκεί που δεν λειτουργεί η φύση, εκεί που σταματάει η λογική, εκεί που παραδίδεται η επιστήμη, εκεί που αδειάζει το πορτοφόλι, εκεί που εγκαταλείπουν οι πάντες. Εκεί θα παρουσιαστεί ο Χριστός, εκείνη την ώρα. Για να φαίνεται ότι είναι δουλειά δικά του, δικά του δουλειά. Γιατί αν θα έρθει σε μια στιγμή που η φύση μπορεί να αντεπεξέλθει, δεν φαίνεται η δύναμη του Θεού. Είναι μια γυναίκα που του λέει ο γιατρός να μην κάνει παιδί άλλο. Ίσως να το πει και ο παπάς να μην κάνει παιδί άλλο. Αυτή όμως ελεγχομένη από τη συνείδησή της, η οποία είναι παραπάνω από τον παπά και παραπάνω από τον γιατρό, γιατί είναι του Θεού, εγώ θα κάνω ό,τι λέει ο Θεός και ο Θεός βοηθός. Και γεννάει η γυναίκα, μένει ο έγκυος, γεννάει η γυναίκα και τρίβει τα μάτια του γιατρός και τρίβει τα μάτια του παπάς. Να η δύναμη του Θεού. Εκεί που τα πάντα εστάθηκαν. Αν έλεγε ο γιατρός έχουμε 90%, 50% να το βγάλεις πέρα, 50% όχι, θα έλεγε ότι ο άνθρωπος βέβαια δόθησε η φύση, ήταν οργανισμός, γερός και λοιπά και το έβγαλε. Δεν θα φαινόταν του Θεού η δύναμη. Γι' αυτό πάντοτε ο Θεός βάζει το χέρι του εκεί και παρουσιάζεται εκεί που έχουν κλείσει όλα τι κακό, που έχουν σταματήσει όλα. Εκεί φαίνεται η δύναμη του Θεού. Θυμόσαστε εκεί το απήντησε του Παύλου. Που του ζητούσε να τον κάνει καλά τον Παύλο. Τι έκανε, έκανε. Εσύρετο ο Παύλος. Υπέφερε άρρωστο, τρέμα. Αρχίζει η χάρτη. Γάρ δυναμής μου, εντιαδυναμία τελείωσε. Εκεί θα φαίνεται. Λέγανε είσαι γερός, παλικάρι και λοιπά, γυρίζει στην υδρόγειο. Το ένα σαράβαλο τώρα πώς γυρίζει. Άρα κάποιος άλλος υπάρχει μέσα. Εκεί φαίνεται η χάρτη.
Είναι μόνο και αυτό που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Ότι ο Χριστός μας τον άφησε τόσα χρόνια που μπορούσε να του στείλει αίμα. Και αυτός ο ίδιος έχει 3 χρόνια εκεί γύρω-γύρω και δεν καταδέχεται να πάει εκεί. Και ίσως να είχε πάει κάποια άλλη εορτή που γινόταν εκεί πέρα η εορτή αυτή, αλλά να μην είχε πάει εκεί πέρα. Και δεν είχε πάει εκεί από σκοπού. Πήγε τώρα ακριβώς και έχει βάλει ο Ευαγγελιστής εκεί πέρα τις λέξεις αυτές ότι ο νους λέγει ότι ήδη χρόνων πολύ έρθει εκεί. Και πήγε σε αυτόν. Γι' αυτό και εμείς αν μας συμβαίνει τίποτα λέμε ότι δεν ερήμασε ακόμη. Όταν ερήμασε θα το γίνει το θέλει και αρκετή. Δεν έχουμε ανάγκη από την φύση όταν θα βάλει το χέρι το δικό του, ο αρχηγός της φύσης. Εμείς λέμε καμιά φορά, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, καιρού θέλοντος, καιρού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Δηλαδή μπορεί να θέλει ο Θεός, αλλά αν δεν θέλει ο καιρός βρέξει, δεν γίνεται τίποτα. Εμείς λέμε τις βλασφημίες αυτές. Κάνουμε ανώτερο τον καιρό από το Θεό. Δεν συμβαίνει όμως αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να θέλει ο Θεός να μην θέλει ο καιρός. Για να μην θέλει ο καιρός δεν ήθελε ο Θεός. Ήταν λοιπόν των Θεών εν διαπροσεξία μικρότερων από τον καιρό, από την φύση. Εν πάση περιπτώσει. Και ανέπτυξε ότι αυτό το αυτό μου συμβαίνει. Του λέγει έρχεται άλλος και μου παίρνει. Έπειτα με αφήνω εδώ, μου είχε δώσει μια υπόσχεση. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγινε τι. Σήκω. Παράξενο. Προτροπή. Άρων τον κραβατά σου και περιπάτη. Αν είναι δυνατόν, ας το λέω πρώτο για κανένα ράντζο, Και ράντζο εμείς δεν μπορούμε να σπώσουμε στην πλάτη. Κάποιο κρεβάτι, γερό κρέβατο, παραξιλό κρέβατο, γερό, για να τον κρατάει τόσα χρόνια εκεί επάνω, καταλαβαίνετε τι κρεβάτι θα έκανε. Και εχθές εγένεται υγιής ο άνθρωπος και περιπάτη. Εγένεται υγιής, πήρε τον κράβατο αυτού και περιπάτη. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την δύναμη την φύση να την κάνει μέσα σε πλάσμα δευτερολέπτου, παράλληλα τα μέλη να τα βάλει αμέσως να εργαστούν, και όχι σιγά σιγά, λίγο λίγο θα το περπατήσει. Αμέσως να σπαίνεται να παίρνει το κρεβάτι μπροστά στους άλλους και να φεύγει. Τις δουλειές τις κάνει ο Θεός. Όσο δουλειές κάνει, τις κάνει σωστές, ολόκληρες. Δεν κάνει μισές δουλειές ο Θεός. Γιατί είναι παντοδύναμος, δεν δημιουργεί τα υλικά, ούτε περιμένει τη βοήθεια απ' έξω. Είναι ο ίδιος ο δημιουργός. Εμείς χαλάμε και αυτός φτιάχνει. Γιατί αν ερωτηθούμε οι περισσότεροι, τους 100 ασθενείς, θα δούμε ότι οι 98 φτιάξαμε την αρρώστια με τα χέρια μας. Με τα δόντια μας, με το ποτήρι μας, με το ξενύχτη μας, με τη σάρκα μας, φτιάξαμε την αρρώστια. Οι 98%. Δεν μπορεί να ζητάνε από τον Θεό ευθύνη. Είναι οι κληρονομικότητες λίγες. Οι υπόλοιποι, εν διαπροσεξία μας, κάνουμε τη ζωή αυτή και παρότι σήμερα φτάσαμε σε σημείο τα τρελάτικα και οι υπόλοιπες κλινικές και τα κρεβάτια των αρρώστων σπίτι είναι περισσότερο των υγειών. Το σωστό είναι περισσότερο των ασθενών σήμερα από τους υγιείς. Και τα έχουμε φτιάσει μόνοι μας και εξακολουθούμε παρά την πρόοδο κλπ. Να φτιάχνουμε μόνοι μας ακόμη κρεβάτια, να προσθέτουμε κρεβάτια επί κρεβατιών. Δηλαδή θέλω να κάνουμε φυσική ζωή, να ακούσουμε τον νόμο του Θεού. Μα. Γυναίκες στους επιτοπλίστων οι οποίοι δεν γεννάνε. Τρελαίνονται οι περισσότερες. Νευρικές, δεν έχουν ύπνο, τα πάντα. Γιατί τιμωρούνται από τη φύση. Σε εκδικείται η φύση. Τόσο γυναίκα που γεννά ξαναγεννέται. Για μάνα με 13 παιδιά και το ωραιότερο και σε σχέση με την ηλικία από τα κορίτσια στα σημερινά. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος το κάνει κατά του εαυτού. Μη ζητά από τον Θεό. Μέχρι να ταξιδέψει τώρα. Είχε φραπέ, καφέ και το πακέτο τα τσιγάρα. Το βλέπω λοιπόν με το καλαμάκι και τράβαγε. Ο Ρουφιάνος του λέει, έχει τσιγάρι, ο καφές. Ένα καφέ και ένα πακέτο τσιγάρα. Νεαρό παιδί, δίαν είναι 20 χρονών. Και είναι μαραγιασμένο, λες και τον είχα εκεί που έκαιγε ο Χίτλερ της Ευρώπης, εκεί μέσα στο καμίνι αυτό. Μόνο. Καταστρέφει εκεί επάνω, το τιμόνι, τη ζωή του. Και ο Θεός, δεν φταίει ο Θεός.
Εμείστε. Λέω πώς είναι, έχεις υγιές. Όχι, μου λέει, είμαι συντηρητικά. Ποιος θα σε συντηρήσει εσένα, του λέω, πόσο είναι εσύ. Σε μια ηλικία τέτοια διατηρείται με συντηρητικά. Ποιος θα σε διατηρήσει εσένα. Ποιος καρδιολόγος θα σε αναλάβει αύριο. Και τι θα μπορέσει να πιάσει. Τέλος πάντων. Αν θέλουμε να τα καταλάβουμε, εμείς μόνοι μας είμαστε στην καταστροφή μας. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός τον κινητοποίησε τον άνθρωπο, πάλι τον έβαλε μπρος. Αλλά κατά σύμπτωση, όπως τα λέγαμε, η μέρα εκείνη ή το Σάββατον. Και για το Σάββατο αυτή απαγορεύεται να σκώσουν τίποτα στην πλάτη του, στο χέρι του. Ούτε καρβέλι ψωμί δεν μπορούσε να πάρει το Σάββατο στο χέρι του. Οι άλλοι κατεργαρέοι απ' έξω εκεί παρακολουθούσαν τον Ιησού κλπ. Το συνέλαβαν αυτό το οποίο έκαναν οι Ιουδαίοι. Γιατί εδώ λέγει το εξής. Είναι δε Σάββατον είναι εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Έλεγαν είναι οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο. Δεν πήγαν στον γιατρό, στον Ιησού, πήγαν και πιάσανε τον άνθρωπο το παράλυτο. Σάββατον αυτή, το ξέρεις ότι είναι Σάββατον, του λέει σήμερα. Ούτε εξαιστήσε άρε τον κράβατον. Πώς είναι συμφωνημένο να πάρει το κρεβάτι. Ακούτε κακουργία, ακούτε λόγια. Άνθρωπος 38 χρόνια παράλυτος και θαυματουργικός, το βλέπουν ότι γίνεται καλά. Και να του λένε ότι απαγορεύεται σήμερα ασκώς το κρεβάτι σου. Υποκρισία, ε. Απεκρίθη αυτής ο άνθρωπος αυτός. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μου είπε άρων τον κραβατό σου και περιπάτω. Δεν το έκανα, λέει, κύριε μόνο. Με διέταξε αυτό. Δηλαδή σαν έλεγε, αυτός που διέταξε τα νεκρά μέλη μου, τα παράλυτα και κινητοποιήθησαν και ζωοποιήθησαν, σε αυτόν τα ακούω, αυτός μου είπε να πάρω. Του ρώτησαν με αυτόν, ερωτούν, τι είσαι ο άνθρωπος ο υπόνηση, πάρουν τον κραβατό σου και περιπάτει. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Δηλαδή δεν ξέρετε εσείς ποιος είναι ο Κύριος που σας κρατάει σαν κοκορόπλα στον απόδειο όλες αυτές τις ημέρες μέσα στο Ιεροσόλυμα. Που τον κυνηγάτε από κοντά να δείτε να τον πιάσετε από λόγο ή από παρανομία για να τον τρεμάσετε. Δεν ξέρει. Το εντύπωση, την υποκρισία. Ποιος είναι αυτός δηλαδή ο οποίος επέλνησε να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ η αρχής είπε «Ο κηρυτής εστί». Δεν ξέρω, λέει, ποιος είναι. Ο γάρ Ιησούς εξένευσε με το όπλο όντως εν το τόπο. Έφυγε. Έδωσε την εντολή. Έφυγε. Δεν ξέρει ότι θα πάρει το κρεβάκι να δει. Και το τι θα γίνει ξέρει. Για να μην τον χειροκροτήσουν. Για να δούμε, μπράβο, εσύ είσαι, οι άλλοι που δεν τον ήξεραν, αυτοί που τον ήξεραν, γνώριζε τι θα λακούσε από αυτού. Όμως έφυγε. Μα ο λαός τι λέει στην περίπτωση αυτή. Κάνε, λέει, το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Μα το γυαλό δεν αγρεθεί. Αγρεθεί. Όταν ρίξει ο Θεός το δίχτυ κάποια μέρα να βγάλει από τη θάλασσα, ό,τι βρει, θα το βρει και το δικό σου. Εμείς δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε προεξοφλήσει που θα γραφεί εκείνο που θα κάνουμε. Έχω έναν από την Κέρκυρα. Από 20 χρόνια μου στέλνει 20 δραχμές κατέτος, έχει τάξη μου λέει, η στιγμή του Αγίου Νεκταρίου. Και μου γράφει να το περάσεις στην Αγία Μαρίνα και να μου γράψει αν έλαβες τα λεφτά. Υπογραφές είναι ο Ρασόλος. Τι να γράψεις, τι να του γράψεις. Και τι γραμματώσεις να βάλεις να πάνε και τι θα περισσέψεις να βάλω για τον Άγιο. Όμως θέλω να το γράψεις. Γραφτούν οι 20 δραχμές ότι είναι ο δωρητής, δίνει 20 δραχμές κάθε χρόνο. Ποιος ξέρει κάτι, καλό που είχαμε ο Άγιος, καλά είναι ο άνθρωπος, αλλά πώς αυτός το έχει και πώς το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Μην δεν κάνουμε τίποτα εάν δεν γραφεί. Εάν δεν γραφεί. Προφησίδε ένας άλλος και μου λέει, σου είχα δώσει, μου λέει, κάτι χρήματα, μου λέει, για τον Άγιο Νεκτάριο, για την αγιογραφία. Λέω, ναι, το βρήκα. Είχα γράψει, μου λέει, κάτι εκεί πέρα, μου λέει, και είδα ότι δεν το έχεις βάλει. Τι το είδες, λέω.
Να το μου. Μου δείχνει εκεί ανώνυμο δραχμέ 500. Αυτή όμω η σειρά ήταν για αυτόν τον μήνα. Εγώ κατά σύμπτωση είχα σε τσάτα μου τον κατάλογο. Και έλεγε πέρα ανώνυμο δραχμά 500 υπέρ αναπαυσεως των κατά παλαιονδήποτε τρόπων βλαπτών των αυτών, δηλαδή για τις εχθρούχτους το έβαζε αυτό. Αυτό είναι μια καινοτομία. Βάλει για τις εχθρούχτους, δεν είναι να το βάλει τον γνωρό για τις εχθρούχτους, βάλει να το διαβάσει ο παπάς. Όταν διαβάσω εγώ και λέει ένας ότι κάνει μνημόσυνο των εχθρών του, αυτό είναι τραβημένο. Εσωγωισμό μετά. Όπως θέλεις να το κάνεις, εσωγωισμό. Αν είσαι λέει, όπως εκεί του λέω, με συγχωρήστε λέει κύριε. Σίγουρα λοιπόν, στο μνημόνιο θα περαστεί, εκεί θα το δεις. Πώς παίρνει το φίλο της Αγιαμαρίας και το βρίσκει. Το μνημόνιο εκεί, ένας που γράφει υπέρ των εχθρών του. Αυτό είμαστε εμείς. Χριστός έκαμε και έφυγε. Ανώνυμα. Δεν θέλει, άστε να μιλήσει το θαύμα, εάν μιλήσει για μένα. Να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό εμείς. Ό,τι κάνει δεξιά, να μην το ξέρει αριστερά. Και εμείς αν θα δώσουμε σε κάποιον, βοηθήσουμε κάποιον, το βγάζουμε από τη μύτη. Σε μη που τρως τα δόντια σε γόστορο, το που φοράς σε γόστορο. Καλύτερα να μην το κόβει. Αν πρέπει να του βγάλει το λάδι, καλύτερα να μην το κόβει. Μα αν υποχρεώνε, σοβαρά, όταν έλεγε να το υποχρεώσει, δεν μπορεί να πει εσύ υποχρεώσει. Εδώ ξέρει ότι όταν δίδει, κάνει καλό πρώτα στον εαυτό σου και δεύτερα σε εκείνο που δίδει. Δεν το ξέρει αυτό. Και ταυτόχρονα μπορεί να παρουσιαστεί αχάριστο. Και αν δεν σου ανταποδώσει ένα ευχαριστώ τουλάχιστον, θα σου ανταποδώσει ο Θεός μου. Διότι ο ελαιόπτωχον δανείζει τον. Θα δίνει δανεικά στο Θεό. Λέει το χέρι του το κούτι, έχοντα ανάγκη. Τι του χρυσού το χέρι αυτό. Ο Χριστός θα το δώσει ή έχει, είναι αφεντικό, ξέρει πώς θα πληρώσει τον καθένα. Καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς, παρότι κάνουμε τόσα καλά, πιθανόν να μην βρούμε κανένα, διότι τα διατυμπανίζουμε τα καλά. Θα θέλουμε να γραφτεί στην πλάκα των δωρητών, των ευεργετών, είδατε πολύ, και να δώσουμε σε ένα ορφανοτροφείο για τη μάνα του. Και το βάλουμε στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα. Πρέπει να ξέρει ότι το ορφανοτροφείο είναι εκεί. Να πάει να δώσει ένα 500 ευρώ τη μάνα. Τι το βάζει στην εφημερίδα. Το λέει ο κόσμο, Υπέρ. Αναπάσχεται στην μητρό μου. Πώ αυτό το 500 ευρώ. Ούτε η μάνα το λαμβάνει, ούτε στο λαμβάνει. Εδώ και εγώ είμαι μέσα. Πρέπει ο άνθρωπο να τα κρύβει. Ποιο εδώ αυτό έκανε. Έκανε το θέμα, διώχησε τον άνθρωπο, τον πόνο του, τη θλίψη του, τη θλίψη. Όμω, χάθηκε. Πού είναι. Μπήκε στον κόσμο και έφυγε. Να μην τον πει κανένα. Ξέρετε, ο Σατανάς κυνηγάει ούτως ή κυνηγάει τον άνθρωπο που κάνει κάτι το καλό. Και κοιτάζει, αν μπορέσει να τον βάλει, να μην το κάνει το καλό. Να του σφίξει το χέρι, να μην το βάλει στη τσέπη. Αν το βάλει στη τσέπη, να το βάλει πρώτα να δώσει 100, να το καταφέρει να δώσει 20. Και αν τα δώσει εκείνα, να ζητήσει από τον άλλο υποχρέωσε τα πιάτα. Είναι βέβαιο, τον κυνηγάει τον άνθρωπο να μην τον αφήσει να κάνει το καλό. Πως ο άνθρωπος πρέπει να κάνει το καλό με όλη την καρδιά, με όλη χεριά, αλλά και να το κρύβει. Ένας πατήρ της Εκκλησίας φέρνει ένα ωραίο παράδειγμα και θα ήθελα να σας το πω. Τουλάχιστον και μου δίνει την ευκαιρία του Κυρίου μας εδώ η συμπεριφορά. Ελώ όταν αντιληφθεί το δάσος κυνηγό, ακούσεις σκυλιά και λοιπά, τρέχει να φύγει και κατεβάζει την ουρά του και χαλάει τα βήματα. Εκεί που πατάει το λιοντάρι, φαίνεται. Λοιπόν, κατεβάζει την ουρά του πίσω και σβήνει τα βήματα του, τα αποτυπώματα, για να μην μπορεί να το βρει ο κυνηγός. Έτσι λέει πρέπει να κάνει και ο πιστός όταν κάνει κάποιο έργο. Να μην μπορεί να τα βρει τα χνάγια ο Σατανάς και χάσει τον μισθό του άνθρωπος. Και πάλι μέχρι και σήμερα από εγωισμό εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε περισσότερο. Περιμένουν και άνθρωποι, θέλω να το πιστεύω αυτό να μην είναι απόλυτος, γιατί πράγματι ό,τι κάνει η δεξιά δεν το γνωρίζει αριστερά. Γνώσαστε τον Άγιο Νικόλαο, τη νύχτα πήγαινε και το πέφτει και το παράθυρο και έφευγε. Βρήκε ολόκληρη θέση, όχι 50 και 40 που τα περνάμε έξω.
Επειδή η γνωρίζει η ελεημοσύνη, τρίτη ολόκληρη φέρνει και φεύγει. Χαρά στου ανθρώπου αυτού. Αυτό λοιπόν έγινε εν πάση περιπτώσει. Αυτό έφυγε μέσα από τον κόσμο και δεν τον είδα. Έλεγε λοιπόν αυτή πάλι στον Ιαθέντα εκεί. Μετά τα αυτά, συγγνώμη, εδώ η Ιαθή ούτε η τι εστί. Δεν το ξέρω πλέον ποιο είναι. Εν πάση περιπτώσει. Μετά τα αυτά, κυκλοφόρησε ο παράμυθο. Ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Ο παράλυτο στο ιερό. Θα γινότανε παράλυτο αν πήγαινε στο ιερό από γρηγορότερα. Δεν θα γινότανε. Διότι δεν πήγαινε στο ιερό, η εκκλησία, γι' αυτό έγινε παράλυτο. Εξετάστε τη ζωή και τη δική μα και των άλλων και θα δείτε. Τώρα ο παράλυτο έπειτα από 38 χρόνια εξετάσει στο ιερό. Γιατί πάει στο ιερό? Ασφαλώς πάει να ευχαριστήσει τον Θεό. Γι' αυτόν τον ανώνυμο, τον ξένο άνθρωπο που του στείλε εκεί και τον εσήκωσε και κυκλοφορεί. Αλλά όμως, τι του είδε, με του πιστού. Και όταν ο άνθρωπος πάει εκεί, ποιον θα συναντήσει, τον κύριο του ναού. Αυτό έγινε τώρα και στην περίπτωση του ανθρώπου αυτού. Ευρίσκει λέει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε, κοίταξε τη λέει, πρόσεξε, υγιή διαγωνάς, νικέτη αμάρτανε, άρα η αμαρτία ήταν εκεί, ή να μη χείρον σι τι γέννηται. Προσπάθησε κανένα χειρότερο. Τι γέννηται να πάω από 38 χρόνια παραλυσία. Από παραλυσία χειρότερο. Υπάρχει χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο? Να κολλαστεί, να κάνει ψυχή. Τώρα επέβαινε 38 χρόνια δεν είναι τίποτα, πέρασε. Και αν πέθανε στο μεταξύ θα περνάει γι' αυτό. Μήπως πάθει παραλυσία η ψυχή σου τώρα ξανά. Και όταν πάθει παραλυσία ψυχής, λόγω απιστίας, αδιαφορίας, ασοβίας κλπ, η υπόθεση τότε είναι η πιο χειρότερη. Δεν είναι θέμα λοιπόν άλλο να σου υποφέρει. Πώς είναι η ψυχή αυτή που υποφέρει? Αυτό είναι το θέμα. Διότι το σώμα θεραπεύεται. Η ψυχή δεν θεραπεύεται. Το σώμα και η πιστή και η άπη θα το πάρουμε καινούργιο αύριο. Την πτυχή όμως δεν την πάρουμε καινούργια. Αν την αποδώσουμε κόρατα, κόρατα θα την πάρουμε. Και αν την αποδώσουμε περιστερά, θα την πάρουμε περιστερά. Απήρθε ο άνθρωπος και ανήκειλε τους ιδέες ότι ο Ιησούς εστιμοποίησε σε αυτόν τον ιδί. Πήγε λοιπόν κατάμουτρα και τους είπε: Κύριοι, με ρωτούσατε, δεν ήξερα αν σας πω. Τώρα μαθαίνω. Και τον συνήθισα εκεί και τα είπαμε και μου έδωσε την τελευταία σύμβουλη. Να επιμείνει ο Ιησούς. Και αυτό λείπει από εμάς. Πολύ θρησκεύουμε και ντρεπόμαστε που θρησκεύουμε. Πολύ κάνουμε το σταυρό μας και το κάνουμε από κάτω από το σακάκι μας. Άλλοι μέσα στην τσέπη, άλλοι το αποφεύγουμε τελείω να κάνουμε το σταυρό. Άλλοι καταργούν την νηστεία τους γιατί έχουν μια επίσκεψη και δεν πρέπει να δείξουν ότι είναι χριστιανοί και πρέπει να νηστέψουν. Άλλοι παίρνουν ένα δικό σε μια επίσκεψη που θα είναι αρτήσιμο. Παρότι είναι τεσσαρακοστή η νηστεία ή τετάρτη παραστολή, γιατί ντρέπονται να ομολογήσουν ότι είναι χριστιανοί. Και εδώ την εντολή, εάν δεν με ομολογήσετε ενώπιον των ανθρώπων, ιδέ εγώ ομολογήσω εμάς ενώπιον του πατρός μου εν της ουρανής. Αγαπητοί μου, αυτά τα οποία η Εκκλησία επιστρατεύει κατά αυτάς, επαναλαμβάνω όπως σας είπα στην αρχή, τα παρουσιάζει για να δείξει τη θεότητα του Ιησού. Ότι μόνο ένας Θεός μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Κανένας άλλος. Ο Χριστός όχι μόνο ανέστη, αλλά είναι και Θεός, όπως είδατε και ακούσατε σε αυτή την περίπτωση. Το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι, προσέξετε εις τον ναό. Το ναό δεν υπάρχει ο ιερεύς, ο ψάλτης, ο νεοκόρος και η επίτροπη. Είναι ο Κύριος του ναού, ο οποίος ξέρει τι συνέβαινε σε αυτόν. Όπως ξέρει και τι συμβαίνει σε εμάς. Και δεν βλέπει αν βάλουμε κερί σαν τον μπόι. Καθόλου κερί μη βάλεις. Τον εαυτό σου δώσω όμως καθαρόν. Γιατί εμείς είμαι θα έτοιμοι και δώρα να κάνουμε. Και εκκλησίες να βοηθήσουμε κλπ. Αλλά την ψυχή τη δική μας δεν τη βοηθάμε όσο πρέπει. Και έχει μια ωραία ευχή που έχει δική ερμηνεία. Τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Ποιους? Τους που σαρώνουνε και τους καθαρίζουνε τα μανάλια. Ποιος είναι ο οίκος του Χριστού?
είναι εκείνος, πρώτος είναι η ψυχή του ανθρώπου. Να και εκείνον καθαρών των υλικών οίκων, αλλά ο οίκος ο πρώτος που κατοικεί ο Χριστός είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και αυτή θέλει να είναι καθαρά το πρώτο. Αγαπάς λοιπόν την ευπρέπεια της ψυχής σου, του οίκου σου, είναι καθαρισμένη ή κάθεται ο Σατανάς μέσα και κουτσιλάει. Κάνει τα δικά του. Τότε δεν είναι καθαρή. Δεν αγαπάς την ευπρέπεια του οίκου. Και αν αγαπάς του υλικού οίκου, δεν αγαπάς του πνευματικού οίκου. Αυτά είχα να πω για σήμερα και έχουμε στο Χριστό μας να μας ελεήσει προς το Θεό. Αμήν, διότι και εμείς παράλληλοι είμαστε κατά κάποιον τρόπο, πάλι λίγο και άλλοι πολύ.